Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός μου μίλησε για το έργο της διαδικτύωσης του δικτύου Ίδρυυσης, τονίζοντας ότι το έργο αυτό δεν είναι της περιφέρειας αλλά του ίδιου του Δήμου, γιατί αυτό έγινε με τα μέσα και τις μελέτες του Δήμου χωρίς να δαπανηθεί κανένα ευρώ. Παράλληλα, καλεί αυτούς που λένε ότι το νερό δεν θα είναι πόσιμο να σταματήσουν να το λένε, γιατί εκτίθεται καθημερινά. Τέλος, περιμένει προτάσεις και από την άλλη πλευρά για τα προβλήματα του τόπου, γιατί όπως λέει, είμαστε τρεις μήνες πριν τις επερχόμενες εκλογές και δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση αλλά ούτε και πρόταση. 3,5 μήνες πριν από τις εκλογές και η σημερινή Δημοτική Αρχή περιμένει τη διατύπωση της άλλης άποψης για τα του Δήμου. Περιμένει προτάσεις που να μπουν σε διάλογο το τι πρέπει να γίνει την επόμενη πενταετία. Και αυτές οι προτάσεις δεν τις ακούμε. Επίσης δεν ακούμε καμία συγκεκριμένη κριτική για το έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και επειδή τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία βάση, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος. Εμείς υποσχεθήκαμε το 2010 μέσα από το πρόγραμμά μας την υλοποίηση των έργων που έχει ανάγκη ο Δήμος Κορινθίων για να λυθούν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και ζητήματα που είχαν να κάνουν, έργα που είχαν να κάνουν με την ανάπτυξή του. Αυτό το έργο εμείς το υλοποιήσαμε και μάλιστα με το παραπάνω, παρόλο ότι είχαμε 65% λιγότερους πόρους λόγω των μνημονίων. Περιμένουμε λοιπόν ένα διάλογο πάνω σε αυτό και δεν ακούμε. Απέναντίας τελευταία, εμείς ακούμε κάποια ανυπόστατα που ακούγονται και ιδιαίτερα στο θέμα της υδροδότησης της πόλης της Κορίνθου, αλλά και όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Ακούμε λοιπόν ως κριτική ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν κάνει τίποτα και θα το κάνουν αυτοί για να υπάρξει ποιοτικό πόσιμο νερό στις δημοτικές μας κοινότητες. Δείχνουν για άλλη μία φορά το πόσο μακριά είναι από την κορινθιακή πραγματικότητα. Και επειδή συν της άλλης προσπαθούν να υποβαθμίσουν και το μεγαλύτερο έργο υποδομής και το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο, όπως είναι το έργο της διαδικτύωσης του Δήμου Κορινθίων, το να υπάρχουν δηλαδή όλες οι κοινότητες και οι πόλεις της Κορίνθου διασυνδεδεμένες με ένα ενιαίο δίκτυο, με ενιαία διαχείριση, ένα έργο για το οποίο εμείς είμαστε υπερήφανοι, ένα έργο που ίσως είναι από τα πιο σημαντικά που εκτελούνται σήμερα στη χώρα, με πολύ μικρό κόστος θα έλεγα, που κάνει την Κόρινθο να είναι μετά την Αθήνα, την Αττική και την περιοχή της Θεσσαλονίκης να έχει το μεγαλύτερο διασυνδεδεμένο δίκτυο σε έκταση σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα και αυτό προσπαθούν να πούν ότι είναι έργο της περιφέρειας. Εγώ λοιπόν ξεκαθαρίζω. Εμείς λοιπόν σε χρόνο ρεκόρ καταφέραμε με δικά μας μέσα, με δικές μας μελέτες, χωρίς να δαπανίσουμε ούτε ένα ευρώ. Και κάναμε τη μελέτη που αφορούσε τη διαδικτύωση του Δήμου Κορινθίων. Αυτή η μελέτη με πολύ αγώνα, με πολύ κόπο, πήρε εγκρίσεις από πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες. Δασαρχείο, από αρχαιολογικές υπηρεσίες, νεωτέρων μνημείων, κλασικών, βυζαντινών. Επίσης πήρε περιβαλλοντική αδειοδότηση, με πολύ κόπο. Και βεβαίως υπήρχε ανοιχτή πρόσκληση σε επίπεδο ΕΣΠΑ, έτσι και να ενημερώνουμε τον κόσμο, το ΕΣΠΑ και το τι αυτό ως δράσεις θα υλοποιήσει, αποφασίζεται με κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και με αποφάσεις βεβαίως της αιρετής περιφέρειας. Εμείς λοιπόν βρήκαμε μία πρόσκληση, υπήρχαν χρήματα, υποβάλαμε στη διαχειριστική αρχή αυτή μας την πρόταση και έγιναν και κάποιες τροποποιήσεις μετά από συνεννοήσεις μαζί, εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή και μπήκε και πήρε και την τυπική απόφαση ως όφιλε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και το έργο σε χρόνο ρεκόρ θα ολοκληρωθεί και θα υπάρχει ποιοτικό πόσιμο νερό σε όλους τους κατοίκους του καλλικατοικού Δήμου Κορινθίων. Ας το χωνέψουν όλοι. Ας μην έρχονται τώρα στο τέλος ή να μας υποδεικνύουν το τι πρέπει να κάνουμε, αυτό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, είτε να μας λένε ότι καθυστερούμε και κάτι άλλο που είναι για γέλια. Το έργο αυτό εκτελέστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Μελέτες, εγκρίσεις, εντάξεις, εξασφαλίσεις χρηματοδότησης και κατασκευή του σε χρόνο ρεκόρ. Και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και επίσης να τους ενημερώσω, γιατί εκτίθεται καθημερινά, ότι αυτό το έργο έχει και απόλυτη νομιμότητα για πρώτη φορά.
Όχι μόνο νομοποιήθηκε η υδροδότηση της πόλης της Κορίνθου με το ΦΕΚ 1004 τεύχος Β, να κάτσουν να το διαβάσουν. Είναι πάνω από 500 σελίδες που αφορά την Κόρινθο. Που εκεί δώσαμε μεγάλες μάχες για να υπάρξει αυτό το ΦΕΚ. Αυτή η απόφαση η υπουργική. Εκεί λοιπόν θα δουν ότι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της δημοτικής αρχής είναι ότι αναφέρει ρητά και την Κόρινθο και όλα τα χωριά μας, όλου τους οικισμούς μας, ότι θα πρέπει να πάρουν νερό από τη Στυμφαλία. Όλα αυτά τα αποσιωπούν και προσπαθούν να δώσουν άλλη, να μπερδέψουν τον κόσμο. Και βέβαια από κάποιους που άκουσα από το ΣΥΡΙΖΑ χθες να κάνουν μια συνέντευξη και να λένε ότι αυτό το έργο είναι της περιφέρειας, επειδή είναι πόσο σημαντικό, ας ψηφίσουν τα τούλη στην περιφέρεια. Αλλά τους φταίει και ο πνευματικός στην Κόρινθο, τους φταίει και ο Τατούλης στην περιφέρεια. Αυτά προς το παρόν και βεβαίως περιμένω την απάντηση επιτέλους. Τι θα κάνουμε, εκλογές χωρίς αντιπαράθεση στα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν αυτό το Δήμο?